Κύριε Κούγια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θέλω λίγο ένα σχόλιο. Είδα χθες και την, επειδή ήμουν σπίτι και έβλεπα, και την έτσι έντονη αντιπαράθεση, διάλογο, τέλος πάντων, έντονο διάλογο, όχι αντιπαράθεση, που είχατε με την κυρία Λιάνα Κανέλη στο Μέγκα. Βέβαια, άλλα έλεγε εκείνη και άλλα λέγατε εσείς. Επί της ουσίας δεν υπήρχε αντιπαράθεση, γιατί σας σχολίασε επί άλλων πραγμάτων, ενώ δεν είπατε αυτά τα πράγματα εσείς. Είπατε. Όχι, τα ίδια λέγαμε. Τα ίδια λέγατε. Απλώς η κυρία Κανέλη απαντούσε σε άλλους την ώρα που μιλούσα εγώ. Ναι. Δηλαδή την ώρα που εγώ ανέπτυσα την άποψή μου, η Λιάνα απαντούσε σε άλλους που διατύπωναν διαφορετικές σκέψεις και συνέπεσε, ενώ λέγαμε τα ίδια. Δηλαδή, και μάλιστα υπάρχει μια φράση που λέει: δεν αναφέρομαι σε σένα. Αν ωραία. Το προσέξει κάποιο το διάλογο. Πάμε τώρα όμως στην ουσία, κύριε Κούγια, λίγο, επειδή τάξη, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει καταφέρει. Το ΠΑΣΟΚ δεν ανέβηκε όσο περίμεναν κάποιοι. Το καινούριο φρούτο, να το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή είναι αυτό το θαύμα που μέσα σε τρεις εβδομάδες καταφέρνεις από την ανυπαρξία να φτάνεις κοντά στο 5%. Και αν υπήρχαν και ακόμα μία-δύο εβδομάδες προεκλογικού αγώνα, πιθανόν το κόμμα αυτό που δεν το έχει πάρει καμπάρι κανένας μας, παρά μόνο οι άνθρωποι που θαυμάζουν τον Ηλία Κασιδιάρη, πήρε κοντά στο 5%. Πώς είναι δυνατόν, επειδή συζητιέται από χθες, πώς είναι δυνατόν η Δημοκρατία να πει ότι κάποιος που δεν έχει μια ποινική διαδικασία, δεν κατηγορείται για κάτι, να μην τον βάλω στη Βουλή. Άσχετα αν ο ίδιος βγαίνει μετά και λέει: εγώ θαυμάζω και ευχαριστώ το καύσιμό μου που είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πώς θα μπορούσαμε να τον απομακρύνουμε από τη Βουλή, τον κύριο Στίγκα? Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι. Όπως εγώ έχω διατυπώσει και αντίθετη άποψη νομικά, όταν ο Μάκης Βορύδης προσπαθούσε με διάφορα νομικά τρίκ, τα οποία εξέθεταν οτιδήποτε αφορά τη νομική επιστήμη, αλλά κυρίως το συνταγματικό δίκαιο και το ελληνικό σύνταγμα, να αποτρέψει να είναι στη Βουλή απευθείας το κόμμα του οποίου ο Κασιδιάρης είχε τοποθετήσει τον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου. Ναι. Τον κύριο Κανελόπουλο. Φωνάρε, εδώ λοιπόν είμαστε όλοι απέναντι σε μια υποκρισία και πολιτική και νομική. Και θα έλεγα με ενοχλεί και πάρα πολύ που σημαντικοί συνταγματολόγοι έκαναν διάφορα συνταγματικά τρίκ, τα οποία ουσιαστικά τους εξέθεταν. Ναι. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά για να γίνω ο καλός ποινικολόγος πρέπει να γνωρίζω απ' έξω το Σύνταγμα και να το ερμηνεύω και σωστά. Ναι. Διότι το Σύνταγμα, το συνταγματικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο είναι συγκοινωνούντα δίκαια. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι όταν τα έλεγα αυτά, τώρα δικαιώνομαι, γιατί απλώς άλλαξε ένα όνομα, απλώς άλλαξε ένα αρχηγός. Όλοι γνώριζαν όμως την πιάτσα και στην πολιτική πιάτσα, αλλά και στην κοινωνική πιάτσα γενικότερα, για αυτούς που δεν είναι σε σωλήνες μέσα, ότι οι Σπαρτιάτες ήταν το κόμμα του Κασιδιάρη. Ναι. Και για αυτόν τον λόγο. Ορίστε. Σκιώδης αρχηγός ο κ. Σέρα. Τώρα, κύριε Κούγια, θέλω μια στιγμή, βάλτε μια νοτελεία για μισό λεπτό. Διότι η Άρια έχει μια είδηση ότι σκοπεύει ο κύριος Κασιδιάρης να κάνει έτσι αποφυλάξεις. Πότε, Άρια? Το Φεβρουάριο. Ναι. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο, Γιώργο, με πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν τα της υποθέσεως Κασιδιάρη. Και μας είπαν το εξής, ότι το Φεβρουάριο σκοπεύει να καταθέσει αίτημα για υφόρον απόλυση. Πόσα γιατί χρόνια λένε, έχει κάνει φυλακή, πόσα χρόνια έχει εκτίσει? Είναι 4 χρόνια, έχει καταδικαστεί το 2014 και το 2016 το εφετείο, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλακής. Ναι. Ένα τρίτο είναι πραγματική εκτιτέα, που σημαίνει 4-4,5. Άρα μπορεί να κάνει αίτηση τώρα. Και, ναι, και τα υπόλοιπα είναι σε μεροκάματα. Μας λένε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις από εκεί και πέρα. Ωραία. Άρα, κύριε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Αν διάτη φυλακή μέσα στην τετραετία ο κύριος Κασιδιάρης, μπορεί να το αναθέσουν να παραιτηθεί ο κύριος Στίκας και να πει: εγώ ναι, θα είμαι εδώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά πρόεδρο του κόμματος βάζω το καύσιμό μας που είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να το δούμε αυτό. Όμως για εγκληματική οργάνωση, Όχι, μην τα μπερδεύετε. Μια στιγμή, να μας πει ο Αλέξης. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το αν δύναται να υποβάλει αίτηση φόρων αναστολής της ποινής του, ναι, έτσι είναι σωστή νομική έκφραση, ναι, δικαιούται. Ναι. Έχει τις προϋποθέσεις, αν έτσι όπως τα λέτε εσείς, γιατί εγώ δεν έχω παρακολουθήσει το ακριβώς συμβαίνει με το νομικό του καθεστώς, το ποινικό του καθεστώς. Άρα λοιπόν μπορεί να ζητήσει. Το αν θα του ανασταλεί η φόρων το υπόλοιπο της εκτελέσεως της ποινής εξαρτάται από το δικαστικό συμβούλιο στον χώρο στον οποίο κρατείται. Μάλιστα. Κρατείται λοιπόν στο Δομοκό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Είναι, ναι. Αρμόδιο είναι το δικαστικό συμβούλιο του επιμελητικού Λαμίας. Αυτό είναι το καταστροφικό. Κύριε Κούγια, αν βγει ένα, από τις φυλακές. Να τελειώσει. Ναι. Ένα, γιατί κανεί δεν καταλαβαίνει. Αν θα γίνει και δεκτό το αίτημα. Αν γίνει δεκτό το αίτημα, να σα πω χαρακτηριστικά ότι αντίστοιχα αιτήματα έχουν υποβάλει πάρα πολύ και ιδιαίτερη κρατούμενη. Παραδείγματος χάρη,
ο κύριος Κουφοντίνας, ο οποίος δικαιούται εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ανασταλεί φόρον η εκτέλεση ποινής του. Όμως το Δικαστικό Συμβούλιο του Βόλου, γιατί εκεί κρατεί το, για τα εισαγωγικές φυλακές, το έχει απορρίψει. Το έχει απορρίψει. Mm. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να γίνει και τώρα με τον κύριο Κασιλιάρη και να απορριφθεί. Αν γίνει δεκτό όμως και μείνει ελεύθερος, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμφανιστεί στη Βουλή, γιατί δεν έχει εκλεγεί. Από τη στιγμή λοιπόν όπω είναι. Όχι, δεν αλλά την Προεδρία του κόμματος μπορεί να την αναλάβει, άσχετα αν είναι. Ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και τώρα που είναι στη φυλακή μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να πει ότι βάζουμε πρόεδρο του κόμματος τον φυλακισμένο, πώς το λένε, Κασιδιάρη, μπορεί να το κάνουν τώρα. Οπωσδήποτε. Μπορούν. Οπωσδήποτε, γιατί έχει είναι ένα πολιτικό. Μα δεν είναι θέμα. Και χωρίς πολιτικά δικαιώματα, μπορείς να βάλεις πρόεδρο του κόμματος τον οποιοδήποτε θέλεις. Άλλο πρόεδρος του κόμματος και άλλος που έχει το δικαίωμα το εκλέγει και εκλέγεις. Υπάρχει και κάτι χαριτωμένο εδώ. Από τους 90 που ψήφισαν, είναι χαριτωμένο αυτό. Από τους 90 που ψήφισαν στις φυλακές Δομοκού, οι 30 ψήφισαν το κόμμα Σπαρτιάτες. Εντάξει, εγώ νομίζω θα πάρει περισσότερους ψήφους. Εκεί δηλαδή θα έπαιρνε περισσότερους ψήφους. Mm. Η άποψή μου ήταν όμως έχει σημασία. Οι 30 αυτοί είναι οι προσωπικοί του φίλοι. Ναι. Δηλαδή μέσα στον φυλακές Δομοκού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδεχθούν μια κοινωνία και εκεί υπάρχουν και οι φιλίες, υπάρχουν και οι αντιπάθειες, υπάρχουν και τα μίση και τα πάθη, υπάρχουν οι ρουφιανιές, υπάρχουν διάφορα πράγματα μέσα στις φυλακές. Μια κοινωνία είναι η φυλακή. Mm-hmm. Με τους κακοποιούς της, ακόμα και μέσα στη φυλακή, αλλά και με τους έντιμους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μετανοήσει, έχουν αλλάξει τους αποκατάστατους, άλλωστε αυτό το σοβαρνητικό μας σύστημα να μπορεί να βελτιώνει τους ανθρώπους που κάνουν κάποια λάθη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση όμως, δεν έχουμε ένα μετακλήτως καταδικαστέντα ώστε να το χαρακτηρίζουμε. Σήμερα με το δικαιοδοτικό μας σύστημα, ένας που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό θεωρείται κατά τεκμήριο αθώος. Μάλιστα, μέχρι να καταδικαστεί. Όχι, μέχρι και τον τρίτο, μέχρι και τον Άριο Πάγο. Μόνο ο Άριος Πάγος μπορεί αμετάκλητα να καταδικάσει κάποιον. Μάλιστα. Ακόμα και μετά το εφετείο, δηλαδή θεωρείται αθώος κάποιος αν δεν έχει πάει στον Άριο Πάγο. Ορίστε. Ακόμα και μετά το εφετείο θεωρείται αθώος κάποιος αν δεν έχει. Βέβαια. Και μάλιστα υπάρχει και προϋποθέσεις. Υπάρχουν τα εξής άρθρα που είπαν. Όταν καταδικάσει πρωτοβαθμιαίος, υπάρχει το άρθρο 397-8. Το οποίο σου επιτρέπει μέχρι την εκδίκαση της εφέσεως να μείνεις ελεύθερος. Υπό ορισμένες θετικές προϋποθέσεις. Να μην υπάρχουν οι εξής αρνητικές. Δηλαδή, να μην έχεις προετοιμάσει την απέτευση κάποιου. Να μην έχεις απέτευση από τις φυλακές. Μάλιστα. Να έχεις μόνιμη κατοικία. Να μην συνυπάρχεις, να μην είσαι επικίνδυνος για την κοινωνία με την έννοια ότι έχεις διαπράξει. Αντίστοιχα αδικήματα. Mm-hmm. Περίπτωση λιγνάδι, χαρακτηριστική. Ναι, 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 καταλάβαμε. Περίπτωση άλλων. Άρα λοιπόν αναστέλλεται. Όσον αφορά ακόμη και μετά την καταδίκη στο εφετείο, υπάρχει το άρθρο 371 του κώδικα, το οποίο λέει ότι εφόσον προσφύγει στον αεροπάγο, έχει δικαίωμα με τις ίδιες προϋποθέσεις. Και όταν πραγματικά υπάρχουν και προβλήματα που αφορούν την οικογενειακή σου και την οικονομική σου ζωή, το οικονομικό σου καθεστώς, μπορεί να ζητήσει πάλι την αναστολή μέχρι να εκδικαστεί υπόθεση στον αεροπάγο και να βγει απόφαση. Άρα λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση, γι' αυτό το λέω και πολλές φορές και διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, ότι τεκμήριο αθωότητος υπάρχει μέχρι και τον Άριο Πάγο. Μόνο όταν ο Άριος Πάγος μπορεί να αποφασίζει αμετάκλητα. Υπάρχει και ένα άλλο καθεστώς. Ακόμη και όταν καταδικαστείς και όταν τελικός ο Άριος Πάγος απορρίψει την ανέρεσή σου, γιατί την καταδίκη την κάνουν τα ουσιαστικά δικαστήρια, τον φετίο δηλαδή, τον τελευταίο βαθμό, ο Άριος Πάγος εξετάζει νομικά θέματα και όχι ουσιαστικά θέματα. Κοιτάζει να δει αν έχει γίνει σωστά νομικά η δουλειά στο εφετείο. Εκεί λοιπόν έχει το δικαίωμα να ζητήσει μια αναψηλάφιση, ακόμη και καταδικαστή με νεότερα στοιχεία, να αθωωθεί. Αυτό γίνεται στο Συμβούλιο Φετών των Αθηνών. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι το νομικό καθεστώς. Ωραία. Κύριε Άρα, Κούγια. Ο κ. Κασιδιάρης μπορεί να είναι αρχηγός του κόμματος. Το καταλάβαμε. Άρα και εκτός φυλακής να είναι αρχηγός του κόμματος. Ωραία. Το καταλάβαμε. Εκείνο το οποίο θα υπάρχει για αυτόν, αν καταδικαστεί αμετάκλητα, δεν θα μπορεί ποτέ να εκλεγεί βουλευτής και να εμφανιστεί ποτέ στη Βουλή. Λίγο τον ενδιαφέρει. Κύριε Κούγια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Λοιπόν.